βρίσκεται σε διάσταση όγκου 10 επί 10 επί 10 εκατοστά. Η δημοσίευση μας λέει ότι από το 2009 στο 2013 οι περισσότερες μελέτες είχαν συγκεκριμενοποιηθεί στο 1U, στη διάσταση 1U CubeSat, και σε αυτό την παρουσίαση θα δούμε ένα preliminary design ενός 3U CubeSat. Γεωμετρία σχεδιάστηκε στο SolidWorks, ένα λογισμικό της Dassault Systems, που έχει και το λογισμικό της CATIA. Και όπως βλέπουμε, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο με στόχο το ελάχιστο δυνατό βάρος, αλλά και την αντοχή στις καταπονήσεις. Το υλικό που επιλέχθηκε είναι το αλουμίνιο και συγκεκριμένα το κράμα AL7075TAF651, που είναι και ευρέως γνωστό και διαδεδομένο στην αεροπορική βιομηχανία για ελαφρές κατασκευές. Οι ιδιότητες του υλικού συνοψίζονται σε αυτό το πίνακα, με βασικό στοιχείο το μέτρο ελαστικότητας που είναι 71,7 GPa, και για να καταλάβουμε λίγο, ας πούμε, ένας κοινός χάλιβας ή αλλιώς ατσάλι όπως λέγεται, έχει ένα μέτρο ελαστικότητας γύρω στα 300 MPa, περίπου το τριπλάσιο με τετραπλάσιο από αυτό. Οπότε, σχετικά με ένα χάλιβα, το συγκεκριμένο υλικό έχει προτέρημα σε αυτές τις κατασκευές, γιατί μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερη ενέργεια παραμόρφωσης. Μετά, σημαντικά στοιχεία είναι και επίσης τα όρια διαρροής σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, όπως στους 22 βαθμούς που είναι 503 MPa, και στους 316 βαθμούς που αναπτύσσονται τις θερμοκρασίες στο περιβάλλον του διαστήματος, ας πούμε, λόγω ακτινοβολίας, είναι 45 MPa. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία αποτελείται από 226.271 κόμβους και 33.764 εξαγωνικά στοιχεία. Επίσης, στο μοντέλο λήφθηκε υπόψη ότι έγινε σύνδεση τριών επιμέρους βασικών κομματιών. Όπως βλέπουμε εδώ, είναι τρεις σκήβοι. Οπότε στο μοντέλο οι συνδέσεις λήφθηκαν υπόψη. Και η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον προσομοίωσης του λογισμικού Abacus. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις συχνότητες διέργεσης ενός συγκεκριμένου εκτοξευτή, είναι επιθυμητό να μην συμπίπτουν με τις φυσικές συχνότητες της κατασκευής προς σχεδιασμό που έχουμε για την αποφυγή του φαινομένου του συντονισμού. Ο πύραυλος που είχαμε ως, ας πούμε, διεγέρτη ήταν αυτός ο Polar Satellite Launch Vehicle, νομίζω ειδικής κατασκευής. Οπότε θέλαμε αρχικά οι συχνότητες να είναι μικρότερες από 35 Hz στο διαμήκη άξονα και μικρότερες από 20 Hz στον εγκάρσιο άξονα. Και κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης να είναι επίσης μικρότερες από 100 Hz. Τα αποτελέσματα για τις συχνότητες σε διάφορα mode ήταν πρώτον 232,13 Hz, μετά γύρω στα 326, 461, 546, 645, τα οποία ήδη το μικρότερο 232 Hz είναι αρκετά μακριά από τις συχνότητες που δεν θέλουμε. Δίπλα στην εικόνα έχουμε
βλέπουμε το contour της παραμόρφωσης σε συχνότητα 232 Hz. Αυτό γενικά συμβαίνει να έχουμε, παίρνουμε, κοιτάζουμε τις μικρότερες συχνότητες, γιατί εκεί συνήθως το πλάτος ταλάντωσης είναι μεγαλύτερο και άρα εκεί μπορεί να είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα. Οπότε βλέπουμε εδώ κιόλας ότι η παραμόρφωση είναι η μεγαλύτερη παραμόρφωση είναι στην πάνω πλευρά, που έχει και μεγαλύτερο πλάτος, στην πάνω πλευρά, στο διαμήκη άξονα. Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση σε συνθήκες εκτόξευσης με ψευδοστατική προσέγγιση, με τα φορτία να έχουν ως εξής: 11G στον διαμήκη άξονα και από 6G στους άλλους δύο πλευρικούς άξονες. Σε αυτό το μοντέλο υποθέσαμε, πήραμε το mass budget ας πούμε και υποθέσαμε ότι ο CubeSat περιλαμβάνει το payload. Επίσης πήραμε τη χειρότερη περίπτωση ότι η επάνω επιφάνεια, μάλλον εννοεί την επιφάνεια πρόσδεσης στον εκτοξευστή, να είναι στον διαμήκη άξονα. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος, όπως είδαμε πριν, ας πούμε, να είναι στο διαμήκη άξονα ελεύθερο για να θεωρηθεί, ας πούμε, το πλάτος πάλι στο άκρο είναι μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν σε πλευρική πρόσδεση. Σύμφωνα λοιπόν με το θεώρημα Von Mises, βρέθηκε ότι η ισοδύναμη μέγιστη τάση είναι 453,548 MPa. Το σημείο που συναντάτε ήταν αναμενόμενο, γιατί είναι στην επάνω πλευρά. Και επίσης εκεί, αν δούμε στην τρίτη εικόνα, εκεί που αυτό συναντάται πιο συγκεκριμένα, είναι εκεί που αλλάζει απότομα η γεωμετρία. Εκεί που δηλαδή έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση τάσεων. Από τις ιδιότητες όμως του υλικού προηγούμενα στον πίνακα είδαμε ότι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 24 βαθμούς το όριο διαρροής είναι 503 MPa. Εδώ η μέγιστη τάση που έχουμε είναι 453, σαφώς μικρότερη από τα 503 MPa, οπότε και έτσι είμαστε καλυμμένοι και υπολογίζεται και ένα συντελεστής ασφάλειας 1,1. Μετά, όσον αφορά την ακτινοβολία που δέχεται ο δορυφόρος, υποθέτουμε ότι έχει χαρακτηριστικά low Earth orbit με 600 χιλιόμετρα ύψος, της οποίας η περίοδος είναι 5801 σεκόντ και ο συνολικός χρόνος ακτινοβολίας, έκθεσης μάλλον στην ακτινοβολία, είναι περίπου το μισό της περίοδου. Οι πηγές από τις οποίες εκπέμπεται ακτινοβολία είναι η απευθείας ακτινοβολία από τον ήλιο, που βλέπουμε ότι είναι και μεγαλύτερης σημασίας, ας το πούμε, 1463 βάτ ανά τετραγωνικά μέτρα, είναι μέσω λευκάδιας και από το θερμικό επέδειο της Γης. Άρα, θεωρώντας αρχική θερμοκρασία τους 25 βαθμούς και ρυθμό μετάδοσης θερμότητας του μοντέλου ανά 60 δευτερόλεπτα, εξετάζοντας πάντα τη χειρότερη περίπτωση, ότι δηλαδή η μεγαλύτερη επιφάνεια είναι αυτή που είναι εκτεθειμένη στην ακτινοβολία, η θερμοκρασία στη γεωμετρία μας έχει αυτό εδώ το αποτύπωμα, που συναντά μία μέγιστη τιμή τη χρονική στιγμή περίπου, πόσο είναι, 2040 seconds, με η θερμοκρασία, η μέγιστη θερμοκρασία είναι 329,29 βαθμοί Κελσίου. Τώρα, από τα αποτελέσματα που πήραμε από τη μετάδοση θερμότητας, μπορούμε να αναλύσουμε το θερμικό μας μοντέλο.
Και σε αυτά εδώ τα σχήματα βλέπουμε πάλι το αποτύπωμα της τάσης μάλλον που αναπτύσσονται λόγω αύξησης της θερμοκρασίας. Η μέγιστη τάση που συναντάτε είναι 15,446 MPa σε βαθμούς 329,29 στις μέγιστες βαθμούς Κελσίου, που ήταν 329,29 βαθμούς Κελσίου. Όμως αυτό από πριν, πάλι ανατρέχοντας στις ιδιότητες του υλικού, το όριο διαρροής στις συγκεκριμένες συνθήκες είναι 45 MPa, άρα πάλι είμαστε καλυμμένοι έχοντας μία μέγιστη τάση 15,446. Και βγάζοντας έτσι ένα συντελεστή ασφαλείας 2,91 για τη θερμική καταπώνηση που δέχεται ο μικροδορυφόρος. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σου. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω προσθέτως είναι ότι και εσείς που κάνατε παρουσίαση την προηγούμενη φορά, στείλτε μου την παρουσίαση να διανεβάσουμε και αυτή στο e-class όπως θα κάνουμε όλες τις παρουσιάσεις. Αυτό ισχύει και για σένα, Ηλία, οπότε στείλτε μου κάποια στιγμή το PowerPoint να το ανεβάσουμε, να είναι διαθέσιμο και στους υπολείπους. Τώρα, επειδή, να σας είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα να δω το Excel. Νομίζω είχαμε άλλη μια παρουσίαση και δεν θυμάμαι ποιος είχε δηλώσει ενδιαφέρον. Εγώ είχα δηλώσει, κύριε Γεράτζη. Ωραία. Γιώργο, πολύ ωραία. Είσαι έτοιμος, έτοιμος να κάνεις και τη δικιά σου παρουσίαση, να το κλείνουμε και αυτό. Ναι, εντάξει. Επειδή μου ήρθε σχόλια σαν, δώστε μου 2 λεπτάκια. Και εγώ κάπως απροετοίμαστος, θα άνοιξα PC και... Ναι, και εγώ είμαι ακριβώς στην ίδια συνθήκη, δηλαδή... Μια χαρά, όλα καλά. Φαίνεται. Μια χαρά φαίνεται. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, μισό λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, η δική μου εργασία αφορά την ανάλυση ενός της ουσίας CubeSat project που δημιουργήθηκε από μια ομάδα φοιτητών και καθηγητών στο Πανεπιστήμιο του Καϊρού, στο German University συγκεκριμένα του Καϊρού, και έχει αφορά την ανάλυση που έγινε τόσο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της στατικής, όσο και τυχαίων, ας πούμε, δονήσεων που προκύπτουν, όπως θα περιγράψω παρακάτω. Ο σκοπός γενικά του project ήταν να υπάρχει μια hands-on experience επί της ουσίας σε ό,τι αφορά την διερεύνηση, ας πούμε, τόσο της διαδικασίας όσο και μιας ανάλυσης στη δυναμική και του CubeSat project το οποίο κατασκεύασαν οι φοιτητές. Δεν τα έχω συμπεριλάβει όλα, αλλά αναφέρει ότι μια αρκετά εκτενή ανάλυση που είχε προηγηθεί και μελέτη γύρω από διάφορα project σε μια σειρά πανεπιστημίων, γιατί κυρίως και οι φοιτητές εκεί πέρα κάνανε μια έρευνα γύρω από πανεπιστημιακά CubeSat που έχουν δημιουργηθεί. Και με βάση τέλος πάντων αυτή την ανάλυση προσπάθησαν να δημιουργήσουν το καταλληλότερο μοντέλο για το structure σε αυτό το κομμάτι του paper, το οποίο να αντιστοιχεί σε μια σειρά προϋποθέσεων τις οποίες είχαν θέσει. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τα εξής. Πρώτα απ' όλα,
κάνανε μια έρευνα και σύγκριση γύρω από το από τη στατικό και δυναμικό, τη στατική και δυναμική λειτουργία και συμπεριφορά του πρωτεύοντος structure, κυρίως σε ό,τι αφορά τα launching phases, δηλαδή τις διαδικασίες εκτόξευσης, με βάση κάποιες προϋποθέσεις γύρω από το από τη δυναμική, ας πούμε, και της ίδιας της κατασκευής. Έπρεπε να υπάρχει βεβαιότητα γύρω από τα stiffness constraints που θέτει το ίδιο το POD, είναι το orbital deployer, δηλαδή εκεί που τοποθετούνται ουσίας οι μικροδορυφόροι προκειμένου να εκτοξευτούν στη συνέχεια στο διάστημα. Και αυτό συνέβη, ας πούμε, με χρήση έτσι, της, του ANSYS, συγκεκριμένα έτσι, με τα πεπερασμένα στοιχεία, το λογισμικό πεπερασμένο στοιχείο, προκειμένου, ας πούμε, να βγει η απόκριση γύρω από, από τη στατική του πρωτεύοντος structure που χρησιμοποίησαν. Αυτό έγινε με, στο ANSYS συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν πώς το λένε, maximum, αυτό που λέει εδώ πέρα, maximum quasi static launch load, της ουσίας σε όλες τις πιθανές, ας πούμε, διευθύνσεις της πτήσης συγκεκριμένα, ξεχωριστά μάλλον, εφάρμοσαν τα συγκεκριμένα φορτία και παρακάτω, ας πούμε, θα φανεί και ακριβώς τα συμπεράσματα τα οποία βγάλανε. Από εκεί και πέρα κάνανε μία μελέτη σε ό,τι αφορά το verification γύρω από το τόσο το longitudinal είναι το διαμικές, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, ναι, το διαμικές και στο lateral της natural frequency, τις συχνότητες δηλαδή που αφορούν τις δύο επιφάνειες γύρω από το μοντέλο το οποίο προτείνανε. Και θέλανε να δούνε αν αυτές, ας πούμε, αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που έχουν οι κατασκευαστές των εκτοξευτών, των πυράβλων δηλαδή, επί της ουσίας. Στο τέλος, το τρίτο κομμάτι της μελέτης αφορά τα random vibration responses, δηλαδή, επί της ουσίας, πώς ανταποκρίνεται η κατασκευή την οποία μελέτησαν σε τυχαίες δονήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του lunch και κατ' επέκταση μια σειρά συμπερασμάτων που βγάζουν και θα δούμε παρακάτω. Και τέλος, το fatigue life analysis προκειμένου ακριβώς να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσει επί της ουσίας, ότι θα μπορέσει το structure το οποίο κατασκευάζουν να αντιμετωπίσει και να επιβιώσει από μια σειρά από το μηχανικό περιβάλλον τέλος πάντων στο οποίο έρχεται αντιμέτωπο στη διάρκεια της εκτόξευσης. Σε ό,τι αφορά το overview, μιλάμε για ένα OneView CubeSat Pico Satellite, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για Earth Observation, παρατήρηση της Γης, και είναι βασισμένος πλήρως σε commercial of the self components. Συγκεκριμένα έχει μια κάμερα για την παρατήρηση, το υποσύστημα του Power, το υποσύστημα των επικοινωνιών onboard computer, το subsystem για το attitude determination για το ύψος, καθώς και το structure το οποίο αφορά πιο συγκεκριμένα την εργασία. Ναι, το P-Pod, δηλαδή το launcher μέσα στο οποίο θα βρίσκονται, αφορά το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί από το Πολυτεχνείο της Καλιφόρνια. Και συγκεκριμένα έχει επιλεχθεί το αλουμίνιο του συγκεκριμένου, 6161-6. Τόσο για τα κύρια όσο και τα δευτερεύον, ας πούμε, δευτερεύουσα δομή βάσει των εξής παραγόντων. Έτσι παρέχει εξαιρετική, τέλος πάντων, joining characteristics σε ό,τι αφορά τη διασυνδεσιμότητα των μερών. Σημαντική, ας πούμε, good acceptance στα καλύματα τα οποία πάμε να κάνουμε apply πάνω στο structure μας. Και από εκεί και πέρα έχει σημαντικό συνδυασμό τόσο σε υψηλή ισχύ, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις διάφορες τάσεις που δέχεται, workability, αλλά και σε ό,τι αφορά την οξείδωση, υψηλή αντοχή. Μετά στη συνέχεια παρουσιάζεται
ένας επί της ουσίας, ένα πρότυπο το οποίο ακολουθήθηκε για το πώς θα τοποθετηθούν τα διάφορα μέρη του μικροδορυφόρου μέσα στο structure και εντάξει, παραθέτω εδώ πέρα κάποια στοιχεία τα οποία έπρεπε οι φοιτητές να λάβουν υπόψη τους, όπως μπορεί να είναι ας πούμε, το ότι το κέντρο μάζας να βρίσκεται εντός 2 εκατοστών από το γεωμετρικό κέντρο του σε ό,τι αφορά τα CubeSat standards, να υπάρχει μια συμμετρική κατανομή της μάζας για να μειωθούν όσο γίνεται τα παράγωγα της αδράνειας, να τοποθετηθούν τα massive components, όπως για παράδειγμα το power subsystem, κοντά στην διεπαφή με τη μηχανή εκτόξευσης, το μηχάνημα εκτόξευσης. Γενικώς όλα τα ηλεκτρολογικά στοιχεία να τοποθετηθούν κοντά ώστε να μειώσουμε ας πούμε τις καλωδιώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Πολύ σημαντική επίσης είναι η τοποθέτηση του observation equipment, δηλαδή του μηχανισμού για την τηλεπισκόπηση, ώστε να διασφαλίσουμε το βέλτιστο τρόπο παρατήρησης και την βέλτιστη ακρίβεια. Και τέλος, προφανώς και μια σειρά από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές αλλά και θερμικές συνθήκες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα διάφορα υποσυστήματα. Με βάση τα παραπάνω που περιέγραψα, έτσι το μοντέλο που προέκυψε για το structure και την τοποθέτηση των διαφόρων υποσυστημάτων από το ANSYS είναι αυτό που φαίνεται. Συγκεκριμένα, σε διάφορες αναλύσεις, στο κομμάτι της static analysis μελέτησαν φοιτητές την στατική δυναμική συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τα μηχανικά περιβάλλοντα τα οποία παρατηρούνται σε δύο πυράβλους, Soyuz και Ariane 5 αντίστοιχα. Το simulation που έλαβε χώρα αφορά η μηστατική επιτάχυνση των 10G σε όλους τους άξονες χύψης Z ταυτόχρονα. Και στο παρόν σενάριο, το οποίο παρουσιάζεται ας πούμε και στο paper, θεωρήθηκε ότι το structure μας είναι clamped, δηλαδή είναι καθυλωμένο. Πακτωμένο. Ναι, πακτωμένο στο bottom surface του φορέα, ότι τοποθετείται πρώτο μέσα στο PBOD, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ο πρώτος δορυφόρος που τοποθετείται στο εσωτερικό, άρα αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν δύο CubeSat, τα φορτία μάλλον, δύο CubeSat παραπάνω που επιδρούν στο CubeSat μας πάνω στην διεύθυνση Z. Και το stiffening effect λέει δεν έχει ληφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά ας πούμε, το PBOD. Πραγματοποιώντας το simulation, κατέληξαν σε ένα γράφημα του το οποίο φαίνεται στο επόμενο slide. Πρωτού προχωρήσω όμως να πούμε ότι η μέγιστη, όπως προκύπτει το μέγιστο stress που θα δεχθεί το δορυφορικό μας σύστημα είναι κοντά στα 16 MPa, την ώρα ας πούμε, που το yield value για το αλουμίνιο που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι στα 275. Η μέγιστη επίσης τιμή της συνολικής παραμόρφωσης πάνω στο structure μας είναι κοντά στα 0,021 χιλιοστά. Εδώ πέρα συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα δύο γραφήματα όπως προέκυψαν με τη χρήση του ANSYS και ως αποτέλεσμα έχουμε κατέληξαν όλοι οι φοιτητές ότι υπάρχει ασφάλεια τόσο σε ό,τι αφορά το yielding όσο σχετικά, συγκρίνοντας μάλλον το maximum stress με το στρες που δίνεται από την ίδια την προσομοίωση, καθώς και επίσης ένα αρκετά acceptable, αποδεκτό δηλαδή, στοιχείο μέγιστης παραμόρφωσης σε ό,τι αφορά το static deflection. Οπότε, συνεχίζοντας και στο επόμενο κομμάτι της ανάλυσης, το modal analysis, εδώ πέρα ήταν ο στόχος μάλλον της συγκεκριμένης ανάλυσης αφορά το stiffness, τη σκληρότητα, να μην κάνω λάθος. Το λέμε ή ακαμψία ή δυσκαμψία. Ναι, ακαμψία αυτό, ναι, σωστά. Σε ό,τι αφορά το primary και secondary structure, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να διασφαλιστεί
ότι η θεμελιώδης συχνότητα και στο διαμίκη και στον παράλληλο άξονα ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν θέσει οι υποψήφοι launchers. Συγκεκριμένα βέβαια αναφερόταν μόνο για τον Ariane στο paper, δεν έλεγε κάτι για το Soyuz σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα στο lateral ήταν τα 50 Hz ελάχιστη συχνότητα και στο longitudinal ήταν τα 100 Hz. Όπως προέκυψε από το simulation και πάλι, βλέπουμε ότι έχουμε μια natural frequency στα 487 Hz, δηλαδή αρκετά πάνω από τα ελάχιστα όρια. Με αποτέλεσμα, βέβαια εδώ πέρα λέει ότι και για τους δύο launchers resulting line, ναι, ότι anyway, και για τους δύο launchers ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, αν και δεν θυμάμαι να είδα κάτι πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το Soyuz. Και εδώ έχει 10 modes, 10 περιπτώσεις για τις συχνότητες που προέκυψαν. Έτσι, η ελάχιστη ήταν τα 387, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι η ανάλυση, ας πούμε, ήταν ok. Το δύο κομμάτι που αφορά το random vibration, εδώ πέρα, δηλαδή τυχαίες δονήσεις, με βάση ένα frequency domain analysis. Εδώ πέρα οι στόχοι ήταν δύο. Πρώτον, να παρουσιάσουμε την απόκριση μάλλον του structure μας στα random vibration, όπως αυτά θα προκύψουν από τα φορτία, τέλος πάντων, των δύο υποψήφιων launchers. Και το δεύτερο και σημαντικότερο ήταν να διευκρινίσουν, ας πούμε, τα peaks της τάσης για κάθε loading phase. Όταν λέει loading phase, επειδή εδώ πέρα γίνεται μια ανάλυση, στη συνέχεια θα το δείξω και πιο συγκεκριμένα, η οποία αφορά το πώς οι τυχαίες δονήσεις μπορεί να επηρεάζουν το structure μας σε κάθε stage, δηλαδή first stage, second stage του πυράβλου, επειδή αναλόγως στον πύραυλο, τέλος πάντων, και τα διάφορα stages τα οποία διασπώνται τα κομμάτια, τέλος πάντων, πώς μπορεί να επηρεάζει αυτή η διεργασία με μια σειρά τυχαίων δονήσεων. Το PSD του Soyuz, μισό λεπτάκι, ναι. Για το Soyuz συγκεκριμένα, αυτό που μας δίνεται είναι εδώ πέρα παρακάτω σε τεχνακάκια, δυστυχώς δεν έχω προλάβει να βάλω τις λεζάντες σε όλα. Σε ό,τι αφορά το Soyuz, που είναι για τον πρώτο πίνακα, μας δείχνει εδώ πέρα το power spectral density, δηλαδή την ενεργειακή, το φάσμα ενεργειακής πυκνότητας, τέλος πάντων, που δέχεται ανά frequency band, και μας δίνει δίπλα και κάποιους χρόνους, οι οποίοι είναι οι εκτιμόμενοι χρόνοι για τα διάφορα stages, first stage, second, third stage και μετά το fregate flight, που εννοεί το τελευταίο κομμάτι τέλος πάντων της κατασκευής, αφού αποχωρήσουν τα υπόλοιπα stage. Μισό λεπτάκι, να επιστρέφω λίγο στο προηγούμενο. Τα οποία αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για να υπολογίσουμε ακριβώς τα load cells, δηλαδή τα load cycles, τους κύκλους φόρτισης που αντιστοιχούν σε κάθε stress peak, δηλαδή σε κάθε κορυφή, ας πούμε, στο διάγραμμα των τάσεων που παρουσιάζεται παρακάτω. Για τον Ariane 5, σύμφωνα με το user manual, για συχνότητες μικρότερες που δεν υπερβαίνουν τέλος πάντων τα 100 Hz, χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο πίνακα που αφορά, ας πούμε, τα πλάτη, με τον ID πλάτη, το λέει τώρα πιο συγκεκριμένα τη μετάφραση. Σε ό,τι αφορά και πάλι τις μέγιστες κατανομές των τάσεων, για συχνότητες μεγαλύτερες των 100 Hz, ακολουθείται το Table 3, που είναι για τα acoustic stations, δηλαδή με βάση τις διάφορες οκτάβες που δείχνει εδώ πέρα και για τα ακουστικά. Εντάξει, τώρα εδώ δεν ξέρω τώρα να το ζουμάρω, αλλά προέκυψαν διάφορα γραφήματα. Τα πρώτα τρία αφορούν το Soyuz και τα
stages. Δυστυχώς εδώ ξαναλέω, λίγο δεν πρόλαβα να βάλω ακριβώς τις λεζάντες που αφορούν το Azure Launcher. Θα τα συμπληρώσω εγώ πρώτου, σας το στείλω το PDF όπως να έχει. Η τελευταία αφορά τον Azure. Και το βασικό το οποίο, ναι, το οποίο παρατηρούμε είναι ότι έχουμε τέλος πάντων δύο peak, ένα για το που αφορά το lateral και ένα που αφορά το longitudinal axis. Εδώ πέρα έχουν οι φοιτητές θεώρησαν, έλαβαν μάλλον στη συνέχεια σαν παραδοχή, έκαναν την παραδοχή ότι και τα δύο διαρκούν για το ίδιο χρονικό διάστημα, ας πούμε, οι μέγιστες τάσεις που προκαλούνται. Και αυτά είναι τα δύο peaks επί της ουσίας, τα κύρια peaks που επηρεάζουν τις συχνότητες, τις random συχνότητες μάλλον που παρουσιάζονται για τις δύο άξονες. Έτσι, στη συνέχεια, κλείνουμε με το κομμάτι πατή, το οποίο επί της ουσίας έρχεται να κάνει το εξής. Μελετά τη συγκεκριμένη συμπεριφορά της δομής του δορυφόρου και των υποσυστημάτων με βάση τα random vibrations που συζητήσαμε προηγούμενα. Δηλαδή, σε σχέση με τους δύο υποψήφιους φορείς εκτόξευσης, το δύο launchers, αυτό που πραγματοποίησαν οι φοιτητές ήταν το εξής. Βρήκανε τόσο τον αριθμό των διαφόρων stress cycles για τις δύο συχνότητες, οι οποίες παίζουν τον κύριο ρόλο, δηλαδή αυτές οι οποίες βλέπουμε τα peak αντίστοιχα για κάθε διάγραμμα παραπάνω. Και κάνανε αυτή την παραδοχή που σας είπα και προηγούμενα, ότι αυτές οι δύο συχνότητες διαρκούν σε όλη τη διάρκεια, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου logic stage. Οπότε, με βάση αυτή την παραδοχή, ήρθαν στη συνέχεια και βρήκαν έναν συγκεκριμένο λόγο μεγίστου συχνοτήτων, με τον οποίο για το εκάστοτε stage, ας πούμε, μπορέσαν και υπολόγισαν το cumulative effect, τέλος πάντων το συνολικό αφαιρεστικό φορτίο για κάθε stage που δέχεται το structure μας. Τέλος, με βάση το S-curve για το αλουμίνιο το οποίο χρησιμοποιούμε, βρέθηκε ότι επί της ουσίας οι συχνότητες που αναπτύσσονται και κατ' επέκταση οι τάσεις που δέχεται η δομή του δορυφόρου μας ανήκουν στην κατηγορία του high cycle φαρτί, έτσι. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο, επί της ουσίας, σαν NI πήραμε 5 επί 10 στην 8 ή αυτό είναι τώρα, ναι, 50 ή 800 εκατομμύρια number of cycles μέχρι την πλήρη, ας πούμε, το πλήρες fail. Και γι' αυτό το λόγο, όπως θα δούμε, με βάση το minerals law που χρησιμοποιούν και όπως φαίνεται, μισό λεπτάκι εδώ πέρα. Ναι, εδώ είναι η τελική ανάλυση. Προσπάθησα να βλέπω, μισό λεπτάκι. Ναι, καταλήγουμε τέλος πάντων ότι είναι ασφαλές και υπάρχουν μάλιστα πολύ μεγάλα περιθώρια ασφάλειας σε ό,τι αφορά το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν και extra optimization για να μειώσουν το βάρος της δομής και του συστήματος. Το οποίο, με βάση την παρούσα κατασκευή που σχεδιάσαν και κάναν και όλες τις αναλύσεις, ήταν στα 270 γραμμάρια. Οπότε εδώ πέρα ήταν το τελευταίο κομμάτι που δείχνει για κάθε άξονα και για κάθε stage αντίστοιχα. Εδώ είναι το Soyuz, ο πάνω πίνακας, ενώ από κάτω έχουμε για τον Ariane 5. Τον αριθμό, ας πούμε, των κύκλων φόρτισης που προκύπτουν με βάση το stress peak, δηλαδή την κορυφή, την αντίστοιχη ανώτατη τάση στα διαγράμματα, στα γραφήματα μάλλον που παρουσίασα προηγουμένα. Εδώ είναι το αντίστοιχο stress peak, μάλλον αντίστοιχος αριθμός κύκλων μέχρι
το stress peak το οποίο ορίζει την, το clear fail. Αναλόγως εδώ πέρα το ποιος από τους δύο κυριαρχούσε, ο ένας αναφερόταν στο longitudinal και ο άλλος στο lateral axis, επιλέγαμε ποιο από τα δύο κυριαρχή, μάλλον οι φοιτητές επιλέγαν ποιο κυριαρχή και κατά επέκταση βγάζαν τον αντίστοιχο μέγιστο λόγο. Εντάξει, στο τέλος διτσιούς μαζεύει όλα τα συμπεράσματα, δεν είναι κάτι φοβερά καινούριο, δηλαδή η επιτυχία κάνει μια σύνοψη της ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε και καταλήγει λέγοντας, ας πούμε, και για τα συγκεκριμένα νούμερα τα οποία είδαμε και προηγούμενα, ότι τόσο στο static όσο και στο modal, όσο και στο random vibration, αλλά και τέλος στο fatigue damage analysis, είμαστε εντός τέλος πάντων των προβλεπόμενων τιμών και από τους κατασκευαστές και με βάση τα όρια που έχουν θέσει στην προεργασία της ανάλυσης. Και γι' αυτόν τον λόγο καταλήγουμε κιόλας μάλιστα ότι υπάρχει δυνατότητα για ακόμα περαιτέρω μείωση του βάρους που χρησιμοποιούμε. Είστε κουρασμένοι και είναι λογικό να κουραστήκατε. Θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Ένα λοιπόν πεντάλεπτο διάλειμμα και 45. Θέλετε να είναι δεκάλεπτο? Ναι, ας είναι, ναι. Ωραία, ωραία. Άρα και 50. Θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Συγγνώμη, μ' ακούτε? Ναι. Στο προηγούμενο μάθημα κάναμε μια αναφορά στη μέθοδο με περασμένων στοιχείων και είδαμε τα πεπερασμένα στοιχεία τύπου ελαττηρίου με μια μικρή ανάλυση για το πώς προκύπτει τελικά αυτό εδώ που είναι το μητρό δισκαμψίας του στοιχείου, όπου για το ελαττήριο, το οποίο έχει ένα βαθμό ελευθερίας σε κάθε κόμβο, διότι ο κάθε κόμβος του μπορεί να μετατοπιστεί κατά το διαμήκη άξονα του ελαττήριου, οπότε μόνο μία κίνηση μετατόπισης, αυτό σημαίνει και ένα βαθμό ελευθερίας, οπότε συνολικά 2 βαθμοί ελευθερίας στο στοιχείο, γι' αυτό και το μητρό δισκαμψίας του είναι ένας πίνακας 2x2. Σκοπός της μεθόδου των τεπερασμένων στοιχείων, όπως έχουμε πει, είναι η χρήση ενός πεπερασμένου στοιχείου και στην πράξη μέσω του μητρό δισκαμψίας του. Τη χρήση λοιπόν του μητρό δισκαμψίας του. Γι' αυτό και αν ανοίξουμε βιβλία που αναφέρονται στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, θα δούμε τα βασικά κλασικά πεπερασμένα στοιχεία και πώς θεωρητικά καταλήγει η έβρεση του μητρώου δισκαμψίας. Και εδώ είναι η πιο απλή ανάλυση που μπορεί να γίνει για το ελαττήριο, όπου με μια απλή ανάλυση ισορροπίας, εδώ κόβοντας το ελαττήριο στη μέση όπου εμφανίζονται η εσωτερική δύναμη στο κάθε κομμάτι του, οπότε πρέπει να ισορροπεί η δύναμη R που είναι στον κόμβο 1 με την εσωτερική δύναμη F, γι' αυτό και έχουμε αυτή την εξίσωση, και αν αντικαταστήσουμε την εσωτερική δύναμη η οποία είναι K επί ΔΕΛΤΑ Χ που είναι η συνολική μετατόπιση, η σχετική μετατόπιση, έχουμε τελικά την είσοδο και της μετατόπισης του κάθε κόμβου, το D2Χ προφανώς είναι η μετατόπιση του δεύτερου κόμβου και το D1Χ είναι η μετατόπιση του πρώτου κόμβου. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε 2 εξισώσεις, οι οποίες αν γραφτούν σε μητροϊκή μορφή, με πολλαπλασιασμό πινάκων, έχουμε, καταλήγουμε σε αυτό, δύναμη ίσον δισκαμψία επί μετατόπιση, όπως είναι ο απλός νόμος του Κουκ, μόνο που η δισκαμψία πλέον για ένα πεπερασμένο στοιχείο είναι ένα μητρό, το οποίο το ονομάζουμε μητρό δισκαμψίας. Και είδαμε ότι αν πάρουμε τη θεωρητική μέθοδο επίλυσης των πεπερασμένων στοιχείων, μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση στοιχείου για το σύνολο στοιχείων που υπάρχει στο πρόβλημά μας. Εδώ έχουμε 3 ελαττήρια και
εφόσον τη γράφουμε σε πρώτη φάση στους βαθμούς ελευθερίας του ίδιου του στοιχείου, επειδή τελικά η κατασκευή μας έχει το άθροισμα των βαθμών ελευθερίας που περιέχει η κατασκευή, τοποθετούμε και ξαναγράφουμε τις εξισώσεις συμπληρώνοντας όλους τους βαθμούς ελευθερίας. Τοποθετώντας όμως για κάθε ελαττήριο στις σωστές θέσεις τα κάπα που αντιστοιχούν για το κάθε ελαττήριο ξεχωριστά. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, παίρνουμε το μητρό της καμψίας της κατασκευής. Και ένα βήμα στα πεπερασμένα στοιχεία είναι το assembly, όπως λέγεται, η συναρμολόγηση του συνολικού μητρώου της καμψίας της κατασκευής. Και αν έχει συναρμολογηθεί αυτό το μητρό, είναι λογικό ότι πλέον αν έχουμε και τις οριακές συνθήκες, μπορεί να επιληθεί το σύστημα των εξισώσεων και να πάρουμε τα πρωτογενή αποτελέσματα, που σε μια ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων τα πρωτογενή αποτελέσματα είναι οι μετατοπίσεις. Όταν βάζω φόρτια, λύνω και βρίσκω μετατοπίσεις. Οπότε αυτό είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα και εδώ είναι μια εφαρμογή για το πώς θα μπορούσε να επιληθεί εφόσον είχαμε δεδομένες συνεργικές συνθήκες. Εδώ ξέρουμε ότι εφαρμόζεται μία δύναμη στο ένα άκρο και μία στήριξη στο άλλο άκρο. Άρα στον κόμβο 1 έχουμε δέσμευση του βαθμού ελευθερίας και άρα έχουμε το D1 του Χ να είναι ίσο με το 0. Ενώ οι υπόλοιπες οριακές συνθήκες έχουν να κάνουν με τις δυνάμεις και γνωρίζουμε ότι στο δεύτερο κόμβο και στον τρίτο δεν εφαρμόζεται κάποια δύναμη και στο τέταρτο κόμβο εφαρμόζεται μια εξωτερική δύναμη η οποία είναι ίση με την N. Αν τοποθετήσουμε και γράψουμε σε αυτή τη μορφή τα δεδομένα μας, τότε είναι εύκολο να επιληθεί το σύστημα και να πάρουμε τα αποτελέσματά μας. Και ποια είναι η συγκεκριμένη μεθοδολογία, απλά να κάνω και μια παρατήρηση ότι δεν είναι αυτή η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε ένα πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων. Απλά εδώ είναι μια πρόταση πως θεωρητικά με το χέρι μπορεί να λυθεί, αν και προφανώς θα μπορούσαμε σε ένα MATLAB αυτά να το τοποθετήσουμε και να κάνουμε την επίλυση. Οπότε, με βάση τη συγκεκριμένη μεθοδολογία λέει ότι αν έχεις το μητρό της καμψίας της κατασκευής, πάρεις το μείον μοναδιαίο πίνακα και τοποθετήσεις από κάτω τις συνοριακές συνθήκες για τις μετατοπίσεις και για τις δυνάμεις, τότε προφανώς μπορούμε να πάρουμε τη λύση και αυτό έγινε στο παράδειγμα, αν το μελετήσετε και όποιος έχει την όρεξη μπορεί να το κάνει και με το χέρι ή όποιος έχει μπορεί να το βάλει σε ένα μάτρα αν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το μάτρα συγγνώμη και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Και εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα, απλά δεν θα σταθώ στην θεωρητική επίλυση, θα πάμε στο επόμενο βήμα που είναι να δούμε έναν άλλο τύπου στοιχείο που σχετίζεται με το ελαττήριο και το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στο ANSYS για να κάνουμε την επίλυση ενός δικτυώματος. Το πιο απλό στοιχείο μετά το ελαττήριο είναι το στοιχείο τύπου Ράβλου. Το στοιχείο τύπου Ράβλου δεν έχει καμία διαφορά με το ελαττήριο, καμία ουσιαστική διαφορά με το ελαττήριο, απλά αντί την δισκαμψία να τη γράψουμε ως κάπα, ως κάπα προκύπτει η δισκαμψία της ράβδου. Αν βάλουμε ποια είναι η επιφάνεια της διατομής α, ποιο είναι το μέτρο ελαστικότητας του υλικού ε που χρησιμοποιείται και ποιο είναι το μήκος της ράβδου L. Και αυτό προκύπτει από τους απλούς νόμους της μηχανικής των υλικών, όπου αν πάρουμε τον νόμο του Hooke, γνωρίζουμε ότι η τάση είναι δύναμη προς επιφάνεια, αυτά τα οποία λέγαμε, και η παραμόρφωση είναι το δέλτα χ, δηλαδή η επινίκυνση, η συνολική σειρά, δια το αρχικό μήκος L. Αν λύσουμε, αν κάνουμε τις αντικαταστάσεις των δύο αυτών τύπων στον νόμο του Hooke και λύσουμε ως προς F,
και πούμε ότι F είναι K επί δέλτα χ, που δέλτα χ είναι το δέλτα 2, το D2χ μείον D1χ, προφανώς προκύπτει ότι η δισκαμψία μια ράβδο είναι α επί ε διά L. Άρα, αν λέγαμε ότι αυτή είναι ένα ελαττήριο που έχει αυτή τη δισκαμψία, τι θα κάναμε? Στο K θα αντικαταστήσαμε το K, θα ήταν ε α διά L, το K μείον K μείον KK που είδαμε στο ελαττήριο, με την αντικατάσταση μας δίνει αυτό να είναι το μητρό δισκαμψίας ενός στοιχείου τύπου ράβδου. Άρα, αν θέλαμε να λύσουμε ένα μοναδιάστατο πρόβλημα, προσοχή, γιατί εδώ η ανάλυση γίνεται μόνο και όλα τα δεδομένα μας είναι μόνο στον διανή και άξονα της ράβδου, είναι μοναδιάστατο πρόβλημα. Αν ξαναγράψουμε, εδώ βλέπετε το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι κάπως, σχετίζεται και με το ελαττήριο, είναι το ίδιο πρόβλημα, ίδιες συνοριακές συνθήκες, απάκτωση στο ένα άκρο, δύναμη στο άλλο άκρο, απλά έχουμε ράβδος με διαφορετικά υλικά και διαφορετική διατομή. Άρα, με την ίδια φιλοσοφία, αν ξαναγράφαμε την εξίσωση για κάθε στοιχείο, η οποία είναι αυτή πλέον, αντί για κάπα μείον κάπα μείον κάπα κάπα, και σαν επόμενο βήμα κάνουμε το ίδιο, δηλαδή γράψουμε την εξίσωση του στοιχείου στο πρόβλημα της κατασκευής, στο σύνολο των βαθμών ελευθερίας της κατασκευής, τότε έχουμε την ίδια λογική και προφανώς αυτή είναι η εξίσωση της κατασκευής. Αν στην εξίσωση της κατασκευής τοποθετήσουμε και τις συνοριακές συνθήκες, οι οποίες είναι ίδιες με πριν, που είναι αυτές εδώ. Εδώ είναι το πρόβλημα της κατασκευής με το μείον 1. Τότε μπορούμε να λύσουμε το συγκεκριμένο σύστημα, από το οποίο θα προκύψει η λύση. Άρα, για την συγκεκριμένη εφαρμογή, αν βάλουμε αριθμητικά δεδομένα, τότε εδώ η ιδιαιτερότητα είναι ότι αν προσέξουμε και το πρώτο στοιχείο προφανώς σχετίζεται με τον πρώτο κόμβο και το δεύτερο κόμβο, γι' αυτό και οι θέσεις του ε α διά L είναι αυτές, στη θέση 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 και 2, 2, ενώ βλέπετε, για το δεύτερο ράβδο που είναι πάλι σειριακά οι βαθμοί ελευθερίας 2, 3 είναι προφανώς αντίστοιχα 2 και 3, ενώ για το τρίτο στοιχείο που σχετίζεται με τον κόμβο 2 και τον κόμβο 4, προφανώς θα πρέπει να τοποθετήσουμε στην θέση 2, 2, 2, 4, 4, 2 και 4, 4 τις δισκαμψίες της αντίστοιχης ράβδου λόγω του ότι σχετίζεται με τους συγκεκριμένους κόμβους. Άρα, αν αφρίσουμε πάλι, θα γίνει το assembly του stiffness matrix της κατασκευής και προφανώς τοποθετώντας με την ίδια φιλοσοφία την τελική εξίσωση την οποία λύνουμε με το μείον 1 και τις συνοριακές συνθήκες, αν βγάλουμε τις πράξεις και κάνουμε αντικαταστάσεις, μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένες τιμές για τις μετατοπίσεις και για τις δυνάμεις εδώ. Τώρα, μπορούμε να υπολογίσουμε πολύ απλά την τιμή της δύναμης της κάθε ράβδου. Αν πάμε στην εξίσωση κάθε ράβδου και κάνουμε αντικατάσταση των τιμών που έχουμε βρει. Άρα, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε και τις δυνάμεις σε κάθε ράβδο. Έτσι, για να υπενθυμίσω ότι για κάθε ράβδο ισχύει αυτή η εξίσωση. Εφόσον ξέρουμε τα D και ξέρουμε και τα ε α διά L, άμα κάνω τον πολλαπλασιασμό, μπορώ να βρω και την δύναμη, την εσωτερική που δέχεται η κάθε ράβδο. Και αυτό γίνεται σε αυτό εδώ το παράδειγμα, στο τελευταίο βήμα. Τώρα, τα περνάω γρήγορα. Προφανώς κάποιος, αν ήθελε να εντρυφήσει επιφανειακά με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, θα μπορούσε να κάνει αυτά. Πάμε
πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι να δούμε ένα πρόβλημα δύο διαστάσεων. Όπως εξήγησα προηγουμένως, το πρόβλημα ήταν μιας διάστασης στο που είδαμε. Όμως η ράβδος μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο, να μην είναι σε έναν άξονα πάνω, σε σχέση με ένα σύστημα συντεταγμένο, να είναι κάπου ενδιάμεσα. Άρα να έχουμε μία γωνία της ράβδος σε σχέση με τον άξονα χ, μία γωνία θ. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει θα είναι η μεταφορά γενικότερα των δεδομένων μας από το τοπικό σύστημα συντεταγμένων, όπως λέγεται στην ορολογία των πεπερασμένων στοιχείων, από το local coordinate system, που για τη ράβδο, αν παρατηρήσετε εδώ, είναι το χ μπάρα, ψι μπάρα, αυτό είναι το τοπικό σύστημα συντεταγμένων. Άρα το χ γενικότερα στο τοπικό σύστημα είναι ο διαμήκης άξονας και ο κάθετος αυτών είναι ο ψι. Τα αποτελέσματά μας όμως θα τα πάρουμε στο global coordinate σύστημα, στο γενικό σύστημα συντεταγμένων χ και ψι. Για να πάρουμε όμως τα αποτελέσματα στο χ και ψι, θα πρέπει να μεταφέρω την πληροφορία μου από το τοπικό σύστημα συντεταγμένων στο γενικό σύστημα συντεταγμένων. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός μητρώου που λέγεται συνημήτων ακατεύθυνσης, και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εδώ είναι πολύ απλό. Δηλαδή μαθηματικά είναι εύκολα να το καταλάβετε, γιατί αν σκεφτείτε έχουμε το συγκεκριμένο σχήμα, έχουμε το D1 του Χ και έχουμε και μία γωνία. Έχουμε λοιπόν το τοπικό σύστημα συντεταγμένων D1 του Χ μπάρα, που πρέπει να αναλυθεί σε δύο συνιστώσεις και να πάρω το D αντίστοιχα αναλύεται μέσω των συνιστώσεων D1 του Χ, D1 του Ψ. Με ημίτωνα και συνημίτωνα. Οπότε, αν κάνω τους αντίστοιχους πολλαπλασιασμούς και γράψω για κάθε βαθμό ελευθερίας τις δύο εξισώσεις σε μητροϊκή μορφή, έχω το τοπικό σύστημα συντεταγμένων τους βαθμούς ελευθερίας και έχουμε και τους βαθμούς ελευθερίας στο Global Coordinate System, και οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με το μητρό στροφής, όπως λέγεται στην ορολογία των πεπερασμένων στοιχείων. Οπότε μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να μεταφέρουμε τα δεδομένα και των μετατοπίσεων αλλά και των δυνάμεων με το αντίστοιχο μητρό, και μπορούμε να γράψουμε τελικά το μητρό δισκαμψίας μιας ράβδου η οποία έχει τυχαία γωνία θήτα στο επίπεδο ανάλυσης κατά αυτόν τον τρόπο. Αν κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς αντικαταστώντας τα D και τα R που έχουν τα ημίτωνα και συνημίτωνα μέσα τους, τότε θα μπορούσε να γράψω το μητρό δισκάμψιας κατά αυτή τη μορφή. Συνεπώς κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει κατευθείαν αυτό το μητρό δισκάμψιας για να κάνει την ανάλυση. Ενώ τώρα, αν σκεφτούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα σε τρεις διαστάσεις αντίστοιχα, η λογική είναι η ίδια, μόνο που τα μητρώα πλέον είναι... Έχουμε και άλλες γραμμές και άλλες στήλες λόγω της επιπληρώσεως διάστασης. Αυτά λέγονται συνημίτων ακατεύθυνσης και μας δίνουν την ανάλυση και πώς μπορεί να προκύψει τέλος πάντων η μεταφορά του τοπικού συστήματος συντεταγμένων στο γενικό σύστημα συντεταγμένων στις τρεις διαστάσεις. Άρα εδώ το μητρό στροφής είναι ένα μητρό 2 επί 6 και επί 6 επί 1 που είναι αυτό το μητρό μας δίνει τον συγκεκριμένο μετασχηματισμό. Αντίστοιχα συμβαίνει και για τις δυνάμεις. Άμα κάνω προφανώς την αντικατάσταση αυτού εδώ, εδώ και αυτού εδώ, εδώ με την κατάλληλη επίλυση, θα προκύψει ποια είναι η σχέση παρίσον κάπα επί D. Άρα το μητρό δισκαμψίας για την τριδιάστατη ράβδο έχει αυτήν τη μορφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Οπότε εδώ υπάρχει ένα παραδειγματάκι στο οποίο έχουμε ένα δικτύωμα, στο οποίο έχουμε μία άρθρωση στον κόμβο 1 και μία κύληση στον κόμβο 5. Προσοχή, γιατί αυτή η ορολογία είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίλυση προβλημάτων δομών. Ένα πρόβλημα για να λυθεί πρέπει να έχει στηρίξεις και να έχει και φορτία. Οι στηρίξεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να μην έχουμε το φαινόμενο του rigid body motion. Εδώ πώς θα είχαμε μια τέτοια κατάσταση αν είχα βάλει κύληση στην 1, δηλαδή ότι έχω και στο 5, εδώ σκεφτείτε να είναι μια άρθρωση με ροδάκια και ροδάκια και έβαζα αυτό το φορτίο, τότε η κατασκευή μου θα μετακινούνταν υπό αυτή τη φόρτιση προς οριζόντια, αν είχα ρόδες και στο 1 και στο 5. Το 1 τι κάνει, δεσμεύει και τους δύο βαθμούς ελευθερίας, γενικότερα άρθρωση, είναι η συνοριακή συνθήκη η οποία δεσμεύει όλες τις μετατοπίσεις, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μετατόπιση, αλλά επιτρέπει την περιστροφή. Γι' αυτό λέγεται άρθρωση, όπως η άρθρωση του χεριού μου, επιτρέπει την περιστροφή του σημείου του αγώνα μου. Λοιπόν, τώρα η κύλιση είναι σαν την άρθρωση, μόνο που στις δύο διαστάσεις επιτρέπει τη μετατόπιση και ως προς έναν άξονα. Εδώ λοιπόν το 5 επιτρέπει την μετατόπιση την οριζόντια. Δεν επιτρέπει όμως αυτή η στήριξη τη μετατόπιση την κατακόρυφη. Αυτό λοιπόν το 5 είναι μία κύληση. Αυτές είναι λοιπόν οι συγκεκριμένες συνοριακές συνθήκες που αφορούν την δέσμευση των βαθμών ελευθερίας. Και έχουμε και τις οριακές συνθήκες που αφορούν τα φορτία, όπου εδώ έχουμε μία δύναμη 10 κιλονιούτων, η οποία V1 εφαρμόζεται στον κόμβο 2 και μία δύναμη 5 κιλονιούτων, η οποία εφαρμόζεται στον κόμβο 3. Συνήθως κάνουμε αυτή την πρακτική, φτιάχνουμε δηλαδή έναν πίνακα με τις συντεταγμένες των κόμβων, γιατί θα χρειαστούν. Και όταν κάνουμε προγραμματισμό της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, κάνουμε και τον πίνακα συνδεσιμότητας, δηλαδή το κάθε στοιχείο με ποιους κόμβους περιλαμβάνει, άρα από ποιους κόμβους ορίζεται. Αυτός είναι ο πίνακας συνδεσιμότητας που θα μας ωφελήσει στην δημιουργία του assembly, δηλαδή να μπουν οι δισκαμψίες του κάθε στοιχείου στην κατάλληλη θέση στο γενικό μητρό δισκαμψίας. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω εδώ είναι ότι αν πάρουμε τους τύπους που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, μπορούμε από τις συντεταγμένες να βρούμε το μήκος της κάθε ράβδου, το μαθαίναμε αυτό και στο Λύκειο, και προφανώς μπορώ να βρω και τη γωνία σε κάθε περίπτωση. Άρα εφόσον ξέρω τη γωνία και το μήκος, μπορώ να βρω αρχικά από τις γωνίες τα συμμήμητονα κατεύθυνσης. Εδώ το ημίτονο και το συμμήμητονο, γιατί είναι δυσδιάστατο το πρόβλημα. Οπότε, για κάθε ράβδο, αν πάρω έτοιμο το μητρό δισκαμψίας όπως έχει προκύψει από την εξίσωση εδώ του στοιχείου, τότε κάνοντας αντικατάσταση, εδώ είναι βέβαια δυσδιάστατο πρόβλημα, κάνοντας μια απλή αντικατάσταση στις τιμές, μπορώ να βρω ποιο είναι το αντίστοιχο, η εξίσωση του κάθε στοιχείου σε αυτή τη μορφή. Οπότε μπορώ να επαναλάβω την ίδια διαδικασία και για το δεύτερο στοιχείο και για το τρίτο στοιχείο και για το τέταρτο στοιχείο. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Δεν κάνω τίποτα. Χρησιμοποιώ τους απλούς τύπους αυτούς. Και αν κάνω για όλα τα στοιχεία και για το πέμπτο και για το έκτο και για το έβδομο, βλέπετε η συγκεκριμένη κατασκευή έχει 7 στοιχεία, τότε σε επόμενο βήμα θα ήταν αυτό που έκανα και στο απλό εργαλείο και στο απλό πρόβλημα. Να τοποθετήσω για κάθε στοιχείο στο συνολικό μητρό δισκαμψίας της κατασκευής τα κάπα τα οποία έχω βρει. Οπότε αν πάω στο πρώτο στοιχείο, βλέπετε αυτό είναι ένα μητρό 4x4,
και αυτό το μητρό 4x4 μπαίνει εδώ, διότι σχετίζεται με τον πρώτο και το δεύτερο κόμβο, το στοιχείο 1. Γι' αυτό μπαίνει στη θέση 1 και 2. Βλέπετε ότι πλέον το διάνυσμα των μετατοπίσεων παίρνει οι πρώτες δύο θέσεις αφορούν τον κόμβο 1 και οι δεύτερες δύο θέσεις αφορούν τον κόμβο 2. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνδεσιμότητα του στοιχείου σε σχέση με τους κόμβους, παραδείγματος χάρη το στοιχείο 2 συνδέεται με τον κόμβο 2 και τον κόμβο 3, γι' αυτό και τοποθετούνται οι τιμές της δισκαμψίας στις θέσεις 2 και 3. Αντίστοιχα, το κάνουμε για όλους τους κόμβους και με αυτόν τον τρόπο, ό,τι κάναμε για το απλό πρόβλημα του ελαττήριου, σημαίνει εδώ και μπορώ τελικά να μορφοποιήσω ένα τελικό μητρό πάλι της μορφής A ίσον K επί D και για τον τρόπο επίλυσης, αν χρησιμοποιήσω την ίδια λογική, δηλαδή τοποθετήσω το γιον και τις νοριακές συνθήκες, τότε εδώ για την συγκεκριμένη διαδικασία όσον αφορά τις μετατοπίσεις έχω τη δέσμευση στον κόμβο 1 και της χ μετατόπισης και της ψ μετατόπισης, αυτό σημαίνει άρθρωση. Άρθρωση δεσμεύω με 0 τη μετατόπιση στο χ άξονα και στο ψ άξονα. Άρα γι' αυτό έχει γραφεί D1, είναι ο κόμβος 1, η άρθρωση είναι στον κόμβο 1, έχω δεσμεύσει το χ και το ψ. Ενώ στον κόμβο 5 έχω μόνο μία δέσμευση και αυτή είναι να μην μετατοπίζεται κατά την κατεύθυνση ψ. Ενώ είναι ελεύθερο να μετατοπίζεται κατά την κατεύθυνση χ. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν μόνο αυτές οι τρεις δεσμεύσεις. Η πρακτική για να γίνει πιο εύκολα η επίλυση είναι ότι γράφουμε αυτό το μητρό, σκεφτείτε ότι πώς είναι η κόμβη, είναι 5 η κόμβη. Άρα αθρηστικά έχω 2 βαθμούς ελευθερίας σε κάθε κόμβο, άρα έχω ένα πρόβλημα το οποίο είναι 10 επί 10. 2 επί 5 είναι 10 η βαθμή ελευθερίας. Άρα τα μητρώ αυτή είναι 10 επί 10. Και τοποθετώ για να γίνει πιο εύκολη η επίλυση τους άσους. Βλέπετε εδώ ο πρώτος άσος αντιστοιχεί στον D1 του Χ. Ο δεύτερος άσος στον D2 του Χ, στον D1 του Ψ, αυτό δηλαδή που λέει εδώ πέρα. Και ο τρίτος άσος μπαίνει στο τέλος γιατί αντιστοιχεί στον D5 του Ψ. Αν κάποιος το έβαζε στο τέλος τον άσο, εδώ κάτω-κάτω, δεν θα έκανε τόσο διαφορά, απλά θα ήταν πιο δύσκολη η επίλυση του μητρώου. Για να είναι πιο εύκολη η επίλυση και να έχω έναν άσο σε κάθε θέση, όπως θα δούμε στο συνολικό μητρό, η τακτική μας είναι ότι όταν γράφουμε το συγκεκριμένο μητρό των μετατοπίσεων, τοποθετώ πρώτα στις πάνω γραμμές ό,τι δέσμευση έχω, ενώ για τις δυνάμεις κάνω το αντίστροφο. Δηλαδή ξεκινάω και τοποθετώ από να δεσμεύσω όσες προς τα κάτω βαθμούς ελευθερίας είναι εφικτό. Γι' αυτό και βάζουμε εδώ στο τρίτο το ένα που αντιστοιχεί στο R2 του Χ, δηλαδή στη θέση 2, στον κόμβο 2, έχουμε μία δύναμη στο χ άξονα, η οποία είναι ίση με V1 προφανώς, που είναι τιμή που είναι δεδομένη από το πρόβλημα. Αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα. Άρα, η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Μορφοποιούμε το πρόβλημά μας κατά αυτή τη μορφή, ούτως ώστε να μπορεί να επιλυθεί. Και αν κάνουμε την επίλυση με μια απαλή φιγκάους, μπορούμε να βρούμε ποιες είναι οι μετατοπίσεις και ποιες είναι οι δυνάμεις σε κάθε κόμβο. Τι μας λέει το 0 και το 0, στον κόμβο 1, το D1 του Χ είναι 0 και το D1 του Ψ είναι πάλι 0. Αναμενόμενο, γιατί είχαμε στηρίξεις. Ήταν δεδομένο αυτό. Όπως και το D5 του Ψ, που είναι το 0 εδώ σε αυτήν την περιοχή, αντιστοιχεί στη δέσμευση που είχαμε για τη μετατόπιση στον κόμβο 5 από την κύληση.
Και μετά έχουμε τις δυνάμεις, όπου αυτές οι δυνάμεις τι είναι, είναι οι δυνάμεις στην χ και ψ κατεύθυνση του κάθε, του κάθε κόμβου. Οπότε στον κόμβο 1 έχουμε μείον 15.000 και μείον 10.000, γιατί είναι λογικό, γιατί ο κόμβος 1 σκεφτείτε ότι αντιδράει σε όλες τις οριζόντιες δυνάμεις. Άρα θα πάρει, νομίζω ήταν το V1 10 και το V2 5.000 μήνων. 10 και 5, 15. Γιατί υπολογίστηκε ότι η αντίδραση στον κόμβο 1 στην κατεύθυνση χ, που είναι η πρώτη εδώ τιμή, είναι μείον 15.000. Έχουμε εξωτερικά φορτία που είναι συν 15.000, άρα η αντίδραση είναι μείον 15.000 και έτσι επιμηχάνεται η ισορροπία. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε το τελικό αποτέλεσμα και μετά αν πάρουμε την εξίσωση στοιχείου, βλέπετε λαμβάνοντας το μητρό του στοιχείου, το μητρό στροφής και τα αποτελέσματα D1 και D2 που λαμβάνουμε από την επίλυση, μπορούμε να βρούμε και ποια είναι η τιμή της εσωτερικής δύναμης του κάθε στοιχείου. Άρα εδώ για το element 1 λέμε ότι ο κόμβος 1 παίρνει μείον 5.000 και ο κόμβος 2 παίρνει συν 5.000. Αν γράψουμε, αν σκεφτείτε, το μείον 5.000, το στοιχείο 1 είναι αυτό, το τοπικό σύστημα συντεταγμένων. Το μείον 5.000 σημαίνει, αν στρέψω το κεφάλι μου και δω το τοπικό σύστημα συντεταγμένων του στοιχείου element 1, το μείον 5.000 είναι προς τα κάτω και το 5.000 είναι προς τα πάνω. Άρα έχω εφελκισμό, η ράμπος εφελκύεται. Άρα αν βλέπω στο πρώτο μείον μπροστά και προφανώς κάτω θα έχω συν, τότε είναι εφελκισμός. Αν δω το αντίστροφο θα είναι θλίψη, θα θλίβεται η ράβδος. Εδώ λοιπόν έχω εφελκισμό αντίστοιχα. Εδώ η ράβδος που αντιστοιχεί στο element 3 θλίβεται. Έχω συν πάνω 7071 νιούτον και μείον 7071 νιούτον κάτω. Και λογικό άμα το σκεφτείτε, έτσι όπως παίρνει το φορτίο, είναι αναμενόμενο το element 3 να συμπιεστεί. Αντίστοιχα και το 4, και αυτό συμπιέζεται. Και το 5 συμπιέζεται. Το 6 εφελκύεται. Και το 7 και αυτό εφελκύεται. Άρα μπορεί να φαίνεται κάτι το οποίο είναι πολύ πολύπλοκο, αλλά αν συλλάβουμε την αρχική ιδέα του ελαττηρίου, θα κατανοήσουμε ότι η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Απλά έχω περισσότερα πλέον δεδομένα λόγω της ράβδου, γιατί έχει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, έχει και το κομμάτι του τοπικού συστήματος συντεταγμένων που πρέπει να εκφραστεί στο συνολικό σύστημα συντεταγμένων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά τι κάναμε, δουλέψαμε με το μητρό της χαμησίας, το οποίο ήταν πιο πολύπλοκο για να οριστεί και μετά η διαδικασία ήταν η ίδια. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι το θεωρητικό των υπεπερασμένων στοιχείων. Τώρα μπορεί να έχει περάσει λίγη ώρα, έχετε υπομονή να σας δείξω κάποια πράγματα ακόμα και να κάνουμε και ένα παράδειγμα με το ANSYS. Ωραία. Θα ανοίξω πρώτα ένα αρχείο στο οποίο δεν θα σταθώ πάρα πολύ. Είναι από ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο τεχνικής μηχανικής αν ανοίξετε, ένα από τα προβλήματα στο κομμάτι του structural analysis, της δομικής ανάλυσης, είναι η επίλυση ενός δικτυώματος. Το δικτύωμα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία καταλήγουν στο να φορτίζεται το κάθε μέλος του ουσιαστικά μόνο με αξονική φόρτιση. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε κάμψη, ούτε στρέψη, ούτε τις άλλες βασικές φορτίσεις που είδαμε.
σε μία ράβδο, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ότι αυτό είναι δικτύωμα, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι το κάθε μέρος του δικτυώματος δέχεται μόνο αξιολογική φόρτιση. Άρα θα μπορεί να δεχτεί είτε εφελκισμό είτε θλίψη. Όπως έγινε και στη ράβδο στο δικτύωμα που ήταν προηγουμένως. Για να συμβαίνει αυτό, πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: να είναι ολικά ισοστατικό και το ζήτημα. Τώρα το πώς βρίσκεται αν είναι ολικά ισοστατικό έχει να κάνει με τον αριθμό των κόμβων και των ραβδών που υπάρχουν. Αν κάνει κάποιος ισοστατικότητα γενικότερα σημαίνει ότι ο αριθμός των αγνώσεων είναι ίσως με τον αριθμό των δεδομένων. Υπερστατικότητα σημαίνει ότι ο αριθμός των αγνώστων είναι λιγότερα από τα δεδομένα μου. Ενώ το να είναι μηχανισμός σημαίνει ο αριθμός των αγνώστων είναι περισσότερο από τα δεδομένα που έχω. Και τότε είναι μηχανισμός και δεν είναι κατασκευή αυτό το οποίο έχουμε. Δεν είναι όμως ο σκοπός μας να σας δείξω την ανάλυση δικτυωμάτων. Όποιος επιθυμεί θα μπορούσε να ανοίξει ένα βιβλίο στατικής. Αν μια κατασκευή είναι εξορισμού δικτύωμα, τότε μπορεί να αναλυθεί με κάποιες μεθοδολογίες. Η πιο γνωστή είναι η μέθοδος των κόμβων, οπότε εδώ αναφέρει και τη μέθοδο των κόμβων. Οπότε, γιατί θα σας βάλω μία άσκηση, όχι να λύσετε τη μέθοδο των κόμβων, θα σας δείξω ότι υπάρχει... σας έχω βάλει το συγκεκριμένο δικτύωμα να το λύσετε με το ANSYS και να συγκρίνετε με τις θεωρητικές λύσεις. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται η θεωρητική επίλυση του δικτυώματος με τη μέθοδο μόνον. Άρα βρίσκει την κάθε ράβδο πόσο δύναμη δέχεται. Πλατό C σημαίνει compression, δηλαδή θλίψη, και το TAF σημαίνει tension, δηλαδή εφελκισμός. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, είναι σημαντικό να ξέρουμε για μια ράβδο αν εφελκίεται ή θλίβεται. Θυμηθείτε το λυγισμό. Μια ράβδο που θλίβεται πρέπει να την ελέγξουμε και για το λυγισμό. Μια ράβδο η οποία εφελκίεται δεν υπάρχει περίπτωση να λυγίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε επιπρόσθετο έλεγχο άμα είναι θλίψη. Γι' αυτό και είναι σημαντικό στην ανάλυση μια τέτοια κατασκευή. Άρα από εδώ. Είναι ένα αρχείο το οποίο θα το ανεβάσω στο e-class και μπορείτε να δείτε την επίλυση με το χέρι. Εγώ τι θέλω να πάρετε, τις τιμές. Σκοπός μας θα είναι αυτό να το λύσουμε σε πρώτη φάση με το ANSYS. Οπότε θα ξεκινήσουμε, θα πάω στο ANSYS, κατέβασα και εγώ την καινούργια έκδοση και θέλω να πάτε στο Mechanical APDL Product Launcher. Θα το λύσουμε αρχικά με το Mechanical APDL. Δώστε λίγο χρόνο στον υπολογιστή μου. Είναι λίγο παλιός. Έχουμε πει, και εδώ θέλω να κρατήσετε, γιατί υπάρχει μια ιδιότητα ορισμού των στοιχείων την οποία θα δούμε, η οποία ενεργοποιείται μόνο αν έχω επιλέξει στο High Performance Computing Setup το Use Shared Memory Parallel Number of Processor 2. Αν είναι η άλλη επιλογή που είναι by default όταν κάνετε εγκατάσταση, δεν μπορεί να δείξει για κάποιο λόγο τις δυνάμεις ή τις τάσεις στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του κάθε στοιχείου. Αυτό που είχαμε πει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να ορίσει ένα working directory το οποίο να μην έχει προσοχή ελληνικά στο path του. Και βάζουμε ένα zone name. Εμένα δεν έχει, οπότε προσοχή αν έχετε ένα Windows ελληνικά, αν το βάλετε στο desktop ή κάπου αλλού, το path αν έχει μέσα ελληνικούς χαρακτήρες θα έχουμε πρόβλημα. Τότε θα χρειαστεί να φτιάξετε στο C ένα path
άντσης, ξέρω εγώ, στο οποίο να το ορίσετε σαν onboarding directory και να βάλετε και ένα name για την ανάλυση. Οπότε, αφού έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις αυτές, πατάμε run και να ανοίξει το mechanical APDL, που είναι το παραδοσιακό ANSYS. Για να φτιάξουμε τώρα ένα πρόβλημα, έχω ετοιμάσει ένα παράδειγμα. Να το ανοίξω. Αυτό θα το λύσουμε τώρα μαζί. Άρα κάτι αντίστοιχο θα λύσετε μόνοι σας. Θα πάω κατευθείαν να το αναλύσουμε με το Mechanical APDL. Έχουμε τα δεδομένα που είναι οι δυνάμεις. Θα μοιράσω λίγο την οθόνη κατάλληλος για να βλέπουμε και την εκφώνηση. Ωραία. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει βοηθητικά είναι να καταγράψουμε σε ένα χαρτί τα δεδομένα των κόμμων, τις συντεταγμένες των κόμμων. Θα ξεκινήσω με το modeling, δηλαδή να φτιάξω τους κόμμους και τις γραμμές που θα ορίσουν τη γεωμετρία του δικτυώματος. Αυτό γίνεται στο modeling, στο pre-processor, στο modeling και μπορώ να κάνω create, να δημιουργήσω. Τι θα δημιουργήσω, key points, σημεία δηλαδή, και γραμμές. Αν πατήσω λοιπόν key points, inactive coordinate system, στο ενεργό σύστημα συντεταγμένων, που για μας εδώ είναι το global coordinate system, ψ. Στο ANSYS, αν δεν πατήσω τίποτα, θεωρεί 0. Αν πατήσω λοιπόν ένα apply, έχει φτιάξει ένα σημείο που πήρε αυτόματα έναν αριθμό 1 και πήρε ότι συντεταγμένες 0, 0, 0. Αυτό ήθελα να το κάνω για το σημείο 1. Ο κόμβος 2, βάσει των διαστάσεων, έχει χ, όπου είναι το μισό του 3,6, άρα 1,8, και χ 3,118. Προσοχή. Εδώ, σε μια ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, όπως είδαμε και θεωρητικά, δεν βάζουμε μονάδες, εμείς θεωρούμε μονάδες οι οποίες πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους. Άρα εδώ μπορώ να αποφασίσω να δουλέψω στο SI. Τι σημαίνει SI, μέτρα και Newton. Άρα, βάζω σε μέτρα τις συντεταγμένες. Πατάω λοιπόν apply και με αυτόν τον τρόπο ορίστηκε το δεύτερο κόμβος και τον βλέπω. Το δεύτερο σημείο μάλλον δεν είναι κόμβος, γιατί κόμβο θεωρούμε το άκρο του στοιχείου, ενώ αυτό είναι ένα γεωμετρικό σημείο. Βέβαια, στο δικτύωμα έχει και τον όρο του κόμβου που, ότι έρχονται πολλά στοιχεία πάνω σε αυτό, οπότε θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το 3 λοιπόν, ο τρίτος κόμβος, έχει μήκος 3,6 συνταγμένη και ύψος 0, συν 0. Πατήσω apply, εδώ λοιπόν και τον τρίτο κόμβο. Ο τέταρτος κόμβος είναι 3,6 και 1,8, 4,6 και 5,4, αν δεν κάνω λάθος. 5,4 και ύψος βέβαια είναι 3,118. Apply. Εδώ δεν φαίνεται ξεκάθαρα, είναι ο τέταρτος κόμβος. Ο πέμπτος κόμβος είναι 3,6 και 3,6, 7,2, 7,2 και 0. Apply. Ο έκτος κόμβος είναι 7,2 συν 1,8 και ύψος 3,118. Apply. Ο κόμβος 7 είναι
7,2 συν 3,6 και 0. Οκ. Okay. Έχω κάνει τους κόμβους. Αν είχα κάνει ένα λάθος, έστω ότι ο κόμβος 5, ο κόμβος 4 είναι λάθος. Να βάλω ένα πιο εύκολο, να βάλω τον κόμβο 3, ότι είναι λάθος. Θα έπρεπε να γράψω το key point και να βάλω τις συντεταμένες του. Ας το βάλω τώρα λάθος, που είναι, να το θεωρήσω ότι είναι μήκος 3,6 και ύψος 0,5. Θα δείξω OK. Θα δούμε, έχουν μείνει δηλαδή, άμα κάνω plot και replot, δυστυχώς βγαίνει στην άλλη μου οθόνη τώρα το replot, δεν πειράζει, αν πατήσω plot και ανοίξετε θα δείτε ότι υπάρχει το replot. Είναι λίγο πιο πάνω. Τώρα μπορώ να έρθω να το διορθώσω και να ξαναγράψω 3 και να πω ότι αυτό είναι 0. OK. Plot, replot. Άρα έφτιαξα τους κόμβους. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξω τις γραμμές. Τι πιο λογικό, στο create να πάω στα lines. Lines, straight line. Η σειρά δεν θα παίξει τόσο σημαντικό ρόλο, αλλά το τοποθετώ έτσι για λόγους, να το πω, ιστορίας, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη αρρύθμιση. Γενικότερα την αρρύθμιση όταν κάνουμε ανάλυση με το χέρι ή προγραμματίζουμε τη μέθοδο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 1, 2 η ένα ράβδος, 1, 3 η δεύτερη ράβδος, η αρρύθμιση των ράβδων είναι στη μέση, έτσι. Η τρίτη ράβδος είναι ο 2, 3, η τέταρτη ράβδος είναι ο 2, 4, η πέμπτη ράβδος είναι 3, 4, η έκτη ράβδος είναι η 3, 5, η έβδομη ράβδος είναι η 4, 5, η 8 είναι η 4-6, η 9 είναι η 5-6, η 10 είναι 5-7 και η 11 είναι 6-7. Έφτιαξα λοιπόν και τις γραμμές. Αυτό είναι η γεωμετρία μου. Χρειάζομαι σε οποιαδήποτε ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία την γεωμετρία. Η γεωμετρία λοιπόν είναι αυτή για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τι πρέπει να αποφασίσω? Πρέπει να αποφασίσω το τι στοιχείο θα χρησιμοποιήσω. Εφόσον αυτό είναι δικτύωμα και είπαμε ότι η ιδιότητα του δικτυώματος είναι να δέχεται κάθε μέλος του μόνο αξονική φόρτιση, τότε το στοιχείο τύπου ράβδου που είδαμε είναι κατάλληλο για να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Άρα στο element type πάω add, edit, delete, δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο στοιχείο και πατάω να ορίσω ένα στοιχείο. Υπάρχει λοιπόν ένα πλήθος στοιχείων στο library, το στοιχείο το οποίο ονομάζουμε στοιχείο τύπου ράβδο, για μας εδώ είναι το link, είναι ένα 3D finite string element, το οποίο έχει μια αρρύθμιση 180. Πατάμε λοιπόν OK, και έτσι πλέον έχουμε ορίσει ένα στοιχείο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο το τι περιλαμβάνει αυτό το στοιχείο. Τώρα, αφού ορίσαμε το στοιχείο, πρέπει να ορίσουμε ποια είναι τα φυσικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου. Ποια είναι αυτά? Το ένα είναι το μήκος, το οποίο το έχουμε ορίσει ουσιαστικά σχεδιάζοντας τη γεωμετρία, το αν εσείς θα καταλάβει ότι ο 1-2 κόμβος, το πρώτο στοιχείο συνδέεται με τον έναν και το δεύτερο κόμβο, από τις συντηταγμένες θα πάρει το L ρίζα των συντηταγμένων και θα υπολογίσει ποιο είναι το μήκος. Άρα το μήκος το έχουμε. Τι λείπει? Λείπει η επιφάνεια της διατομής. Για να οριστεί το μητρό δισκαμψίας, θυμίζω, του στοιχείου τύπου ράβδου, θέλουμε όρες που είναι ε, το μέτρο ελαστικότητας, α, η επιφάνεια της διατομής, και L που είναι το μήκος της ράβδου. Το L το έχουμε. Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε το α, την επιφάνεια της διατομής. Είναι διατομή δηλαδή section και γι' αυτό πηγαίνω στο sections και θα ορίσω, αν θυμάστε, το στοιχείο που ορίσαμε λεγόταν link, λέγεται link 180. Άρα θα είναι section για link και θα πατήσω ένα add.
θα πρέπει να δώσω ένα αριθμό ID, ένα, ok. Θα πρέπει να ορίσω ένα name, μπορώ να ξαναβάλω ένα, και το link area, δηλαδή την επιφάνεια των εμβαδών της επιφάνειας της διατομής. Εδώ θα βάλω ένα, γιατί σε μια στατική ανάλυση δεν παίζει κανένα ρόλο η επιφάνεια της διατομής. Στο να βρω ποιες είναι οι δυνάμεις που δέχεται κάποιο αράβδος. Όποιο, αν είδατε και το πρόβλημά μας, δεν μας λέει ότι είναι από αυτό το υλικό και με αυτή τη διατομή, γιατί οι δυνάμεις που ψάχνουμε δεν εξαρτώνται από αυτά. Εμείς βέβαια πρέπει να ορίσουμε, γιατί όπως είδαμε τα πεπερασμένα στοιχεία, για το στοιχείο ράβδο χρειάζομαι ένα ε και ένα α για να ορίσει το στοιχείο. Άλλο αν τα αποτελέσματα που θα βάλουμε τελικά θα είναι ανεξάρτητα αυτών των δύο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ορίσουμε link area, το βάζω μονάδα γιατί θα μας βοηθήσει όπως θα δείτε στο να υπολογίσω πιο εύκολα τις δυνάμεις από τις τάσεις, γιατί η τάση είναι δύναμη προς επιφάνεια. Αν πω η επιφάνεια είναι μονάδα για όλες τις ράβδο, η τάση θεσούνται τελικά με την δύναμη. Οπότε πατάμε OK. Ορίσαμε λοιπόν και μία διατομή. Το επόμενο βήμα είναι να, εφόσον έχουμε ορίσει όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και έχουμε σκεφτεί ποιος είναι ο τύπος του στοιχείου, το επόμενο βήμα είναι να σκεφτούμε τι διακριτοποίηση θα χρησιμοποιήσουμε. Η διακριτοποίηση είναι σε πόσα κομματάκια θα χωρίσω την κατασκευή μου. Θεωρητικά αποδεικνύεται ότι για ένα τέτοιο πρόβλημα δεν επηρεάζεται η λύση μου αν για κάθε γραμμή χρησιμοποιήσω μόνο ένα στοιχείο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και περισσότερα στοιχεία και να πάρω τη λύση. Την ίδια λύση θα πάρω, απλά δεν υπάρχει θεωρητικός λόγος να χρησιμοποιήσω περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οπότε, εδώ, αν πάω στα μέσα attributes, δεν χρειάζεται να ορίσω, γιατί σκεφτείτε το δικό μας πρόβλημα, είναι παντού τα ίδια. Το ίδιο υλικό παντού, το ίδιο, την ίδια διατομή παντού. Και τώρα που είπα υλικό, θυμήθηκα ότι ξέχασα να ορίσω τις ιδιότητες του υλικού. Πάω λοιπόν στα material properties και πρέπει να ορίσω ένα μοντέλο υλικού. Το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε είναι σαν τα υλικά τα οποία είχαν και τα paper. Αν είναι ένα αλουμίνιο ή ένα χάλιβας, τότε το υλικό είναι ισοτροπικό. Αν πάω στο structural linear και πάρω την ελαστική συμπεριφορά, θυμίζω από τα θεωρητικά που είπαμε στην αρχή, ότι όταν κάνω το stress strain υπάρχει μια ελαστική περιοχή, που σημαίνει ότι επιστρέφει τελείως πίσω αν αποφορτίσω μια ράβδο, ενώ πλαστική είναι ότι περνάει το όριο διαρροής και μένει η μόνη παραμόρφωση. Εδώ θα κάνουμε την ανάλυση θεωρώντας ελαστική τη συμπεριφορά, η γραμμική τη συμπεριφορά. Οπότε, μια γραμμική συμπεριφορά για ένα ισοτροπικό υλικό όπως είναι ο χάλιβαν στο αλουμίνιο, ένα κλασικό ή γενικότερα τα κλασικά μεταλλικά υλικά, για να τα ορίσω απαιτείται μόνο να ορίσω το μέτρο ελαστικότητας, stress strain είναι η κλίση της καμπύλης του stress strain σε ένα διάγραμμα κλειτισμού, και όπως έχουμε δει και τα paper, για ένα κοινό χάλιβα, ας βάλουμε το αλουμίνιο εδώ, ένα αλουμίνιο 70 γίγα-πασκάλ. Γίγα-πασκάλ σημαίνει 10, το γίγα σημαίνει 10 εις την 9η. Αν είναι, και επειδή το πασκάλ είναι νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο και δουλεύουμε σε SI, πρέπει να το γράψουμε 70 10 εις την 9η νιούτον ανά μέτρο στο τετράγωνο. Οπότε είναι 70 εψιλον 9 μέτρο ελαστικότητας. Ο λόγος που ασών είναι το επόμενο, το οποίο το θεωρούμε 0,3, είναι αδιάστατος ο λόγος που ασών όπως έχουμε δει, οπότε το εφαρμόζουμε 0,3 και πατάω OK. Άρα με αυτόν τον τρόπο όρισα και το μοντέλο του υλικού. Αν πάω τώρα στο meshing, που είναι η διακριτοποίηση και είναι η επόμενη φάση μιας ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία, είπαμε ότι μπορώ να επιλέξω ποια είναι τα default attributes για να τα δείτε, ότι επειδή έχουμε μόνο ένα είδος στοιχείου, θα γίνει διακριτοποίηση με αυτό το είδος στοιχείου, έχουμε μόνο ένα υλικό, θα γίνει η διακριτοποίηση με ένα μόνο υλικό,
Real Constant δεν έχουμε για αυτό το στοιχείο, δεν όρισα. Είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να χρειαστούν για άλλα στοιχεία. Και το Element Coordinate System είναι το τοπικό, αυτά δεν τα πειράζουμε. Section Number έχουμε ορίσει, ήταν το ID 1 και το όνομα 1. Οπότε έχει οριστεί. Και εδώ σκεφτείτε ότι αν ήθελα να κάνω μαντολοποίηση χρησιμοποιώντας διαφορετικές που είχα ίδιο υλικό, ok, θα είχα ένα material. Αν είχα όμως άλλες διατομές εδώ, κάποιες ήταν πιο μεγάλες, κάποιες πιο μικρές, θα έπρεπε να επιλέγω συγκεκριμένες γραμμές και να βάζω την κατάλληλη διατομή σε κάθε περίπτωση. Εδώ όμως επειδή είναι για όλα το ίδιο, κρατάω τα defaults και πηγαίνω στο size ώστε να ορίσω ποιο θα είναι το μέγεθος του στοιχείου. Manual size, θα κάνω size σε γραμμές. Ας κάνω σε όλες τις γραμμές. Εδώ τι θα πρέπει να ορίσω, ή ένα μέγεθος, ένα μήκος δηλαδή, ή αριθμό διαιρέσεων κάθε γραμμής. Αν βάλουμε εδώ τη μονάδα, και έχω προφανώς κάθε γραμμή να έχει ένα στοιχείο. Αν έβαζα εδώ εναλλακτικά, αν βάλω την τιμή, εδώ βλέπετε ότι τα στοιχεία δεν είναι με τίποτα μεγαλύτερο από το 5. Αν έβαζα 10 element edge length, θα ήταν πάλι κάθε στοιχείο μόνο μια γραμμή. Γιατί το θα χώριζε μόνο άμα έβρισκε γραμμή η οποία είναι μικρότερη από 10 μέτρα. Εδώ όμως επειδή μας δίνει η δυνατότητα να κάνουμε divisions, βάζω ένα και πατάω OK. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει χωριστεί κάθε γραμμή με ένα division. Ναι, έχω χωρίσει, αλλά δεν έχω εφαρμόσει το meshing. Πέραν λοιπόν του size, πρέπει να εφαρμόσω και το mesh. Πού? Στα lines. Στα lines θα κάνω pcall για να εφαρμόσω τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε όλες τις γραμμές. Θα μπορούσα, αντί να πατήσω pcall και να εφαρμοστώ σε όλες τις γραμμές, να τις πιάσω ξεχωριστά. Σκεφτείτε την περίπτωση που θα είχα άλλες ιδιότητες για κάθε ράβδο. Θα έπρεπε να πηγαίνω στα mesh attributes, να αλλάζω και να κάνω pick σε συγκεκριμένες γραμμές που έχουν τα συγκεκριμένα attributes. Οπότε το πατάω OK και με αυτόν τώρα τον τρόπο βλέπω τα στοιχεία. Αν πατήσω plot, εδώ δεν φαίνεται, μπορώ να πατήσω key points, βλέπω τα σημεία. Αν πατήσω plot elements, βλέπω τα στοιχεία. Έχω λοιπόν ορίσει το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων. Έχω λοιπόν ορίσει σκεφτείτε το μητρό πριν βάλω τις στερεωτικές συνθήκες. Έχω ορίσει το μητρό της κατασκευής με λίγα λόγια μέχρι αυτή τη στιγμή. Το επόμενο βήμα είναι να ορίσω τις οριακές συνθήκες για να μπορέσω να λύσω την εξίσωση. Οπότε πάω define loads, apply structural displacements. Τι θέλω να βάλω, να περιορίσω τον κόμβο 1 να μην μετακινείται κατά χ και ψ. Πατάω λοιπόν on key points. Επιλέγω τον πρώτο κόμβο και έχει βγει το συγκεκριμένο παράθυρο και πατάω OK. Βγαίνει το συγκεκριμένο παράθυρο και εδώ μου λέει ποιους βαθμούς ελευθερίας να περιορίσω. Αν είδατε, αν προσέξατε, το στοιχείο δεν είναι δύο διαστάσεων, τριών διαστάσεων. Γι' αυτό και μου βγάζει σε κάθε κόμβο τρεις βαθμούς ελευθερίας. U, H και Z. Εδώ θέλω όλους τους βαθμούς ελευθερίας μετατόπισης. Οπότε αν πατήσω Hold Off, είναι ισοδύναμο με το να επέλεγα U, H, U, X, U, Z και να βάζω εδώ την τιμή 0. Είπαμε ότι αν δεν βάλουμε τιμή 0, τότε θεωρεί την τιμή 0 να αφήσουμε κενό ένα κουτί. Αν πατήσω λοιπόν OK, εδώ θα δω το σύμβολο των μετατοπίσεων. Εδώ έχουν περιορίσει λοιπόν το σημείο 1 να μην μετατοπίζεται ούτε στο χ, ούτε στο τζι, εδώ και ούτε στο ζ, γιατί είναι τριζιάστατο το πρόβλημα. Γιατί είναι τριζιάστατο το στοιχείο. Στον κόμβο 7 θα ορίσω αντίστοιχα displacement on key points. Θα επιλέξω το σημείο αυτό και θα πατήσω OK. Εδώ, εφόσον δεν είναι hold off, θέλω να αφήσω ελεύθερη την χ. Οπότε θα πιάσω το ψ και το ζ και θα βάλω 0 εδώ. Με αυτόν τον τρόπο έχω περιορίσει μόνο το ψ
δηλαδή τον κατακόρυφο άξονα, και το Z που είναι στο βάθος. Πατάω λοιπόν OK. Θα παρατηρήσετε λοιπόν εδώ ότι έχει μπει η κύληση. Τι μας μένουν? Μας μένουν οι δυνάμεις. Αν πάω και πατήσω Apply αντί για Displacement Structural Force Moment, μπορώ να ορίσω δυνάμεις ηρωπές, On Key Points, γιατί έχω δημιουργήσει Key Points, θα βάλω 280 εδώ. Οκ. Βγαίνει αυτό το παράθυρο. Είναι δύναμη στο Z άξονα, κατακόρυφη, και με κατεύθυνση προς τα κάτω. Τα θετικά εδώ για μας είναι προς τα πάνω. Οπότε πρέπει να μπει μείον 2.280.000 νιούτον. Θυμίζω ότι πρέπει να υπάρχει συμβατότητα στις μονάδες. Εφόσον έχω βάλει όλα σε νιούτον και μέτρα, πρέπει εδώ η δύναμη να μπει ως 280.000 νιούτον. Apply. Εδώ. Οκ. Μείον 210.000 τώρα. Apply. Εδώ. Οκ. Μείον 280.000. Apply. Και η τελευταία δύναμη η οποία εφαρμόζεται σε αυτόν τον κόμβο. Οκ. Είναι μείον 360.000. Okay. Άρα, όρισα και τις στηρίξεις και τις δυνάμεις. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι όμως. Επειδή τα στοιχεία που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι τρισδιάστατα, για να αποδεχθεί το Rigid Body Motion κατά τον άξονα Z, για να επιβεβαιώσω δηλαδή ότι το πρόβλημά μου είναι δύο διαστάσεων, θα βάλω άλλη μία συνθήκη, στην οποία όλοι οι κόμβοι... Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν κάναμε κάποιο λάθος, πώς κάνουμε αντού? Ωραία. Ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραία. Ας να τοποθετήσω λίγο και τις συγκεκριμένες συνοριακές συνθήκες. Σε όλους τους κόμβους τους υπόλοιπους βάζω μία συνθήκη OK. Και, συγγνώμη, δεν είναι δύναμη, είναι displacement on key points. Οπα, exit, box, να επιλέξω τους κόμβους που θέλω να βάλω αυτή τη συνθήκη, OK. Και σε αυτούς τους κόμβους δεν θα επιτρέπω να κινηθεί στο Z, κάθετα στο επίπεδο. Μα το πρόβλημα είναι δυσδιάστατο, πρέπει να ισχύει αυτό. Πατάω OK. Άρα θα δείτε κάποια σταυρουδάκια που οφείλονται σε αυτό εδώ το πρισματικό στοιχείο που τοποθετείτε για να οριστεί μία στήριξη. Λοιπόν, τώρα, αν έχω κάνει κάποιο λάθος, τι κάνουμε? Υπάρχει το apply και υπάρχει και το delete. Σβήνουμε αυτό το οποίο δεν έχω κάνει σωστά. Έχω λοιπόν βάλει εδώ μία στήριξη που δεν ήθελα. Σβήνω displacement on key points. Εδώ και πατάω OK και τη σβήνω. Εδώ πατάω cancel. Για να σβήσω. Δεν υπάρχει undo. Αυτό είναι το κακό στα προγράμματα των πεπερασμένων στοιχείων. Γενικότερα δεν υπήρχε undo. Στα περισσότερα προγράμματα δεν υπάρχει undo. Στις τελευταίες εκδόσεις έχουν τοποθετήσει, εδώ δεν το έχουν αλλάξει. Γιατί δεν υπάρχει undo εδώ πέρα? Γιατί είχαμε πει ότι το ANSYS γράφει τις εντολές που κάνεις. Η εντολή undo δεν έχει νόημα, δεν υπάρχει εδώ. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι διαδικασίες. Έχει οριστεί τώρα, έχουν οριστεί και οι ωριακές συνθήκες. Οπότε, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, να πατήσουμε solve. Current load step, αυτό σημαίνει. Να λύσω. Μου βγαίνω στην άλλη οθόνη τώρα τα παράθυρα, γι' αυτό τα φέρνω να βλέπετε. Πατάω OK. Solution is done. Η λύση έχει επιτευχθεί. Όταν κάνουμε την επίλυση, μπορούμε να πάμε στο General Post Processor και να διαβάσουμε τα αποτελέσματα. Ένα κλασικό που βλέπουμε είναι το Deform Shape. Αν θέλουμε να δούμε το Deform και το Undeform, πατάω Apply
βλέπουμε πως έχει παραμορφωθεί. Και μάλιστα εδώ έχουμε βάλει κάποιες τιμές και μας δείχνει σε μέτρα, με βάση τα χαρακτηριστικά που τοποθετήσαμε, ποια είναι η μέγιστη μετατόπιση που έχουμε. Εδώ είναι τόσα μέτρα. Σκεφτείτε ότι έχουμε βάλει και ένα τετραγωνικό μέτρο, βέβαια, διατομή για κάθε ράβο. Οπότε, άρα για το πρόβλημά μας δεν έχει νόημα το να βρω τις μετατοπίσεις, διότι ήταν, να το πω, fake τιμές οι οποίες έχουμε τοποθετήσει για την διατομή. Γιατί απλά ψάχνουμε μόνο δυνάμεις. Οπότε, γενικά όμως μπορούμε να κάνουμε plot, να κάνουμε contour plot το nodal solution και να δω στρέσεις χ και ψ ή να δω ταβών μίζης στρέσεις. Λοιπόν, μπορώ λοιπόν να δω contour, εδώ δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα, γιατί πάμε να βρούμε τη δύναμη της κάθε ράβδου. Πώς μπορώ λοιπόν να βρω τώρα τη δύναμη της κάθε ράβδου? Επειδή, αν θυμόσαστε, πρέπει να τοποθετηθεί η δύναμη της κάθε ράβδου να γίνει ο αντίστροφος μεταξυναρισμός, δηλαδή έχω τα δεδομένα των μετατοπίσεων στο Global Coordinate System και η δύναμη της κάθε ράβδου είναι στο Local Coordinate System. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να φτιάξω ένα element table και να κάνω ένα define table. Αυτή είναι η πρακτική που κάνουμε. Κάνουμε add. Αν κάποιος πάει στο help του στοιχείου, θα δει, θα σας το δείξω κάποια στιγμή αυτό, ότι για να ορίσεις για κάθε στοιχείο τι, τέλος πάντων, δύναμη παίρνει, πατάω LS και μονάδα. Αυτή λοιπόν είναι η αντίστοιχη τάση που παίρνω, βάζω και ένα όνομα, πατάω OK, πατάω Close, S. Και από τη στιγμή που έχουμε ορίσει ένα element table, μπορούμε να κάνουμε plot results, element table. Εδώ ο element table που έχουμε είναι ένας, ορίσαμε τον σίγμα-αλφα-χ. Αν πατήσω OK, θα δω σε γράφημα ποιες είναι οι δυνάμεις. Εδώ βλέπετε ότι έχω με μπλε χρώμα τα minimum, είναι οι αρνητικές τιμές. Αυτές οι ράβδοι θλίβονται με το μπλε χρώμα και μάλιστα είναι οι μέγιστες τιμές θλίψης που έχω σε αυτές τις ράβδους. Ενώ όσες είναι με κόκκινο χρώμα, αυτή εδώ δηλαδή, η ράβδος παίρνει τη μέγιστη τιμή που είναι αυτή εδώ η τιμή, η οποία θελκύεται. Άρα, και επίσης μπορούμε να κάνουμε list results, element table data. Να δώσουμε λοιπόν τον πίνακα που μόλις φτιάξαμε και μπορούμε να κάνουμε και σε λίστα λοιπόν τις τιμές και βλέπουμε τώρα. Για να διαβάσω λίγο τα αποτελέσματα. Έχω αυτές εδώ τις δυνάμεις. Μπορώ στο plot controls, δεν φαίνεται σε εσάς, αλλά όταν θα το επαναλαμβάνετε και εσείς βλέποντας το βίντεο, θα δείτε στο plot controls ότι υπάρχει μια επιλογή numbering. Και όταν στο numbering εμφανίζεται το συγκεκριμένο παράθυρο. Εγώ τι θέλω, να κάνω numbering στα elements. Εδώ μπορείς να κάνεις numbering στα σημεία, στα keypoints, στα lines, στα areas κτλ. Εμείς θέλουμε element numbers. OK. Plot. Plot, replot. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Element numbers. Ας βάλουμε και αυτό. Plot elements. Να, τώρα φαίνεται και το numbering και των κόμβων, ο οποίος είναι και αντίστοιχος με αυτό που έχουμε κάνει, γιατί το κάναμε με τη συγκεκριμένη σειρά. Αν θα δείτε, έχω τοποθετήσει και τα numbers των elements και το number των κόμβων. Άρα, βλέποντας τώρα το αποτέλεσμα,
μια βλέπω και το σχήμα και τα λοιπά. Το element 1, άρα δεν θα χρειάζεται να το κάνω, γιατί έχω κάνει την ίδια ρύθμιση. Βλέποντας μόνο το σχήμα αυτό, μπορώ να διαβάσω ότι το 1 αντιστοιχεί στη γραμμή 1. Άρα η πρώτη γραμμή θλίβεται με αυτή την τιμή, η δεύτερη γραμμή εφελκύεται με αυτή την τιμή σε νιούτον, έτσι. Η τρίτη γραμμή εφελκύεται με αυτή την τιμή και ούτω καθεξής. Άρα με αυτόν τον τρόπο, επειδή είχα ορίσει και cross-section 1, το α να είναι 1, προφανώς η τάση ισοδυναμεί με τη δύναμη που έχει εφαρμοστεί. Αν έβρισκα τις τάσεις και είχα διαφορετική διατομή, για να βρω τη δύναμη θα έκανα μια απλή διαίρεση με την επιφάνεια της διατομής. Ένα πολλαπλασιασμό με την επιφάνεια της διατομής, αν έχω δεδομένη τάση για να βρω δύναμη. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να κάνω την επίλυση ενός δικαιώματος. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη άσκηση. Θα ανεβάσω και την εργασία 1, η οποία είναι να κάνετε το ίδιο πράγμα κι εσείς σε αυτό εδώ το δικτύωμα. Στο APDL λοιπόν, στο οποίο θα κληθείτε να συγκρίνετε την απάντησή σας με τις τιμές που προκύπτουν από την αναλυτική λύση με τη μέθοδο των κόμβων που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο PDF. Άρα, αν θέλετε, προφανώς ανεβάσω κάποια στιγμή το βίντεο, θα δείτε, θα κάνετε πρώτα το παράδειγμα το οποίο έδειξε και εγώ και στη συνέχεια θα το εφαρμόσετε και θα τσεκάρετε τις απαντήσεις σας με το PDF που υπάρχει η αναλυτική λύση. Και αυτό θέλω να αποδώσετε μετά, δηλαδή να φτιάξετε μια πολύ μικρή αναφορά η οποία να παρουσιάζει copy-paste τα κομμάτια της λύσης, να δίνετε το πρώτο ερώτημα με το APDL, να υπολογίσετε, να δώσετε λοιπόν από το list το οποίο θα βγει, να φτιάξετε έναν πίνακα και να δώσετε ποιες είναι οι τιμές που υπολογίσετε με το APDL. Την επόμενη φορά θα δείξουμε και στο Workbench πώς γίνεται η αντίστοιχη ανάλυση και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση όλων των αποτελεσμάτων, να δούμε τι βγάζουμε. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή θα είναι η πρώτη σας εργασία πάνω στο ANSYS. Έχουμε κάποια απορία. Αν θέλουμε λοιπόν μπορούμε να σώσουμε με Save As στο φάκελό μας στο αρχείο. Τώρα δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, για την ιστορία αν γράψω write db log file στο file μπορώ να σώσω και να δω όλες τις εντολές που έκανα βήμα-βήμα σε μία λίστα και αυτό αφορά τον προγραμματισμό που μπορεί να έχει στο ANSYS. Αυτά νομίζω, εντάξει, περάσαμε και την ώρα κατά πολύ, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να μπούμε και στο ANSYS. Έπρεπε όμως να ακούσουμε και τα θεωρητικά, να δείτε πώς σχετίζονται λίγο όλα αυτά μαζί, για να έχετε μια τουλάχιστον εικόνα. Οπότε αυτό σαν άσκηση, για πείτε μου, εντάξει, μπορεί να σας φάνηκε πολύπλοκο, αν το επαναλάβετε 2-3 φορές, αυτή είναι και γενικότερα η συμβουλή που δίνω στους φοιτητές που πάμε να κάνουν μια εφαρμογή σε ένα πρόβλημα, είναι ότι το έκανα το παράδειγμα που έχουμε κάνει, ας το πούμε τώρα μαζί, θα το δείτε και στο βίντεο. Θα το κάνετε 3 φορές, δεν αρκεί μια φορά. Πρέπει να το κάνουμε 3 φορές για να εμπεδώσουμε τη διαδικασία. Και μετά θα πάμε να λύσουμε το παράδειγμα. Κάνοντας και το παράδειγμα, θα το έχουμε κατακτήσει. Άρα, όποιος το κάνει αυτό, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, απλά παρακολουθώντας το, μπορεί να μας φαίνεται πολύ πολύπλοκο. Η λογική όμως, άμα το καταλάβετε, είναι απλή. Είναι συγκεκριμένη η βηματική διαδικασία. Ορίζω στοιχείο, ορίζω υλικό, ορίζω διατομή, ορίζω γεωμετρία στο modeling, ορίζω μέγεθος στο mesh και εφαρμόζω το mesh. Στο solution κάνω define loads, ορίζω δηλαδή τις συνοριακές συνθήκες στη ρήξη και φορτίσεις.